Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σήμερα μπορώ να φροντίσω από το βήμα για τη μουσική επιμέλεια εγώ. Δεν σε πιστεύω να σε ενοχλεί να ακούς ρέγγι μουσική αισότε σέρι που παίζει τώρα. Θα έχει χαλάκι δηλαδή, από σαν να κάνεις εκπομπή. Τέλεια. Δεν μου λες στην εκπομπή σου οι επιλογές είναι δικές σου ή ό,τι θέλει? Όχι πάντα, έτσι. Ανάλογα τη μέρα, ναι. Περνάει ο λόγος σου δηλαδή εκεί στα αθηναϊκά τα ραδιόφωνα? Δηλαδή άμα θέλεις κάτι, δεν θέλεις κάτι, περνάει, ας πούμε. Δεν σου λέει άσε ρε Μιχάλη, θα βάλω αυτό το κομμάτι. Δίνω το στυλ το ήχος, απλώς δεν είναι όλες οι μέρες που διαλέγω εγώ τα κομμάτια. Μα τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η βραδιά η χθεσινή είναι που κλέβει την παράσταση σήμερα. Ήρθε και αυτή η ανακοίνωση του, της Ομοσπονδίας πριν από λίγο, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά όσον αφορά στην παρουσία ή στη συμμετοχή των Ελλήνων διαιτητών στην ΚΕΔ. Υπήρξε μια τέτοια φημολογία, αλλά διαψεύδεται κατηγορηματικά και επίσημα με ανακοίνωση πριν από λίγο. Είναι ο Στίβ Μπένετ από την Αγγλία ο αρχιδιαιτητής. Ο Ζωάο Καπελά από την Πορτογαλία είναι manager VAR. Και υπάρχει αυτός ο Φρίτζ ο Αυστριακός που είναι σύμβουλος παρατηρητών διαιτησίας. Αυτή είναι η τριπλέτα. Σωστά. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόθεση της ΕΠΟ να βάλει, συμφωνώ, Έλληνες στη ΓΕΒ, αλλά η Super League προσπάθησε χθες να τη δεσμεύσει γι' αυτό, πράγμα που συνέβη με τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΠΟ. Κοίτα να δεις τώρα, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ είμαστε σε μια σύγκρουση μέχρι σε σκάτων ανάμεσα στην ΕΠΟ και την Super League, ή τέλος πάντων μεγάλο μέρος της Super League, για να είμαι ακριβής, η οποία Super League έχει την συμπαράσταση, να το πω κομψά, του πρωτοαθλητισμού του Αργενάκη. Μεγαλύτερη είδηση από το χθεσινό είναι ότι δεν είναι ότι κλείωσε το αθλήμα τους, είναι η σειρά των αγώνων, πότε θα είναι τα ντέρμπι, αλλά είναι η απόφαση της Super League, η οποία στηρίζεται από τον Αργενάκη, ο οποίος θα περάσει νομοθετική ρύθμιση, η οποία κόβει το 5% των τηλεοπτικών συμβολέων που έπαιρνε η ΕΠΟ, το μετατρέπει σε 1%. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μεγάλη απώλεια για τα ταμεία της ΕΠΟ, σε μια εποχή που η ΕΠΟ δυσκολεύεται πάρα πολύ με τα οικονομικά της, πολυφυσιολογικά, από τη στιγμή που δεν έχει πρόκριση η εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια σε κάποια μεγάλη διοργάνωση για να πάρει τον πόνου συμμετοχής, για να πάρει πολύ μεγαλύτερες χορηγίες κτλ. Κτλ. Ναι. Δεν είναι μια απλή ιστορία αυτό το 5 που γίνεται ένα. Σκέψου ότι χοντρικά μιλάμε για 60 εκατομμύρια συνολικά τηλεοπτικά συμβόλαια. Μισό λεπτό. Αυτό το ποσοστό, φτιάξω μας λίγο καλύτερα από το ξέρεις. Αυτό το ποσοστό, το 5% που θα γίνει ένα, τι ήταν? Ναι. Από πού προέκυπτε, ας πούμε, το 5%? Τα τηλεοπτικά συμβόλαια που υπογράφουν οι ομάδες και τα κανάλια, το 5% του κάθε συμβολέου, γιατί δεν έχουμε κέντρο και διαχείριση, έχουμε ατομικές συμβάσεις. Super League μιλάμε τώρα μόνο. Ναι, Super League. Ναι. Το 5% του κάθε συμβολέου το έπαιρνε η ΕΠΟ. Αχα. Δηλαδή σε ένα συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, η ΕΠΟ έπαιρνε τα 500 χιλιάρικα. Τώρα θα παίρνει 10 χιλιάρικα. Δηλαδή, γιατί ό,τι συμβόλαιο υπέγραφαν οι ομάδες, δίναν το 5% είτε ο ΠΑΟΚ, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Λεβαδιακός, ό,τι συμβόλαιο και αν είχαν υπογράψει, το 5% το έστειλαν στην ΕΠΟ, έτσι? Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι μια τεράστια απώλεια εισόδου για την ΕΠΟ, γιατί μιλάμε για περίπου τηλεοπτικά συμβόλαια 60 εκατομμυρίων ευρώ. Το 5% στα 60 εκατομμύρια ευρώ είναι 3 εκατομμύρια. Περίπου 500. Είναι 3 εκατομμύρια ακριβώς. Στο 1% είναι 600.000. Είναι μια απώλεια εσόδων περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την ΕΠΟ. Όπως καταλαβαίνεις, για μια ομοσπονδία το να απολέσει έσοδο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι καθοριστικό ακόμα και για την επιβίωσή της και για την εύρυθμη λειτουργία της, να το πω έτσι, για τους μισθούς των υπαλλήλων. Περνούσε με νόμο από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, ας πούμε? Πώς πήγαινε δηλαδή, και για να αλλάξει αυτό τώρα θα περάσει νομοθετική ρύθμιση από τον Υφυπουργό? Αυτό τουλάχιστον είπε χθες ο Αυγενάκης on camera. Γι' αυτό το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, αν όχι δεδομένο. Ναι. Το είπε on camera, ότι θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία.
Και προφανέστατα είναι ένα μέτρο πίεσης των ομάδων της Super League's προς την ΕΠΟ, ότι έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία όπου ο Μαρινάκης ως πρόεδρος Super League ζήτησε έλεγχο στα οικονομικά της ΕΠΟ, ναι. Ζήτησε να δει τις συμβάσεις, ζήτησε να δει ποιοι πληρώνονται από την ΕΠΟ και τι μισθούς έχουν, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, υπάλληλοι κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Κάτι που αρνήθηκε η ΕΠΟ επί της ουσίας, και η απάντηση σε αυτήν την άρνηση είναι αυτή η κίνηση από πλευράς της Super League's, το οποίο για τις ομάδες μπορεί να μην είναι κάποιο τρομακτικό όφελος, ναι. Αν και για τις ομάδες τύπου ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού είναι ένα όφελος τουλάχιστον 500.000 ευρώ το χρόνο. Για τις μικρότερες ομάδες που υπογράφουν συμβόλαια του 1.200, 1.300, 1.400 το χρόνο, το όφελος είναι μικρό, είναι 60-70.000 το χρόνο. Αλλά για την ΕΠΟ συνολικά είναι μια απώλεια 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντική και είναι ξεκάθαρα η αρχή του πολέμου. Και η απάντηση στο «δεν μας κάνατε το χατήρι με τον Κλάντεμπερκ», προφανέστατα, και δεν μας δίνετε και τα οικονομικά σας στοιχεία, οπότε και εμείς κλείνουμε την κάνουλα που προερχόταν από εμάς προς εσάς. Και μπορούν να το κάνουν, έτσι, προφανώς. Και μπορούμε, ναι, να προφανώς, το κάνουμε. Υπάρξει, θέλουμε να το κάνουμε και μπορούμε. Ναι, ναι. Προφανώς, αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, και θα θέλουν και θα μπορούν. Ναι. Το δεύτερο σημαντικό για τις ομάδες και για τα έσοδά τους ήταν επί της ουσίας η επιβεβαίωση ότι το έσοδο από το στοίχημα θα συνεχιστεί κανονικά και πιθανόν να μεγαλώσει και λίγο, και τέλος πάντων θα είναι πιο άμεσες οι καταβολές των χρημάτων, γιατί είχε υπάρξει μια μεγάλη καθυστέρηση. Και εδώ για τις μεγάλες ομάδες δεν είναι κάποιο τρομακτικό έσοδο. Για τις μικρότερες ομάδες όμως είναι πολύ μεγάλο το έσοδο. Για μια ομάδα, ας πούμε, που σαν τον Πανετολικό, σαν τον Βόλο, σαν τον Αστέρα Τρίπολης, το να παίρνουν περίπου 600-700 χιλιάρικα το χρόνο έσοδο από το στοίχημα είναι τεράστιο ποσό. Είναι το 30-35% του προϋπολογισμού τους. Δεν είναι απλή περίπτωση. Και το γεγονός ότι θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί είναι κάτι που ο Μαρινάκης το σπρώχνει πάρα πολύ, με την αρρωγή της κυβέρνησης, του Αβγενάκη, και προφανώς με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί τους μικρότερους, οι οποίοι βλέπουν ότι θα αυξηθεί ένα ακόμη δικό τους έσοδο. Αυτοί που θα την πληρώσουν, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, όμως από την έλλειψη, πόσο το κάναμε, είπαμε το νούμερο που θα χάσει η ΕΠΟ, περίπου 60 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, ναι, θα πάρει 500-600.000 το 1%, θα χάσει περίπου 2,5. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, χωρίς να γνωρίζω πού πηγαίνουν αναλυτικά, δηλαδή πού πηγαίνουν τα λεφτά της Ομοσπονδίας, ότι θα την πληρώσουν οι μικροί. Οι μικρές, οι ενώσεις, ξέρω εγώ, ποιος θα την πληρώσει. Ναι. Δεν ξέρω εκεί από πού θα κόψει έξοδα η Ομοσπονδία. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα το μάθουμε εν καιρό. Νομίζω ότι όταν έλεγε η μικρή εννοούσε του πρωταθλήματος, όχι. Όχι. Οι μικροί θα βγουν κερδισμένοι από αυτό κάτι λίγο, 50-60 χιλιάρια το χρόνο, αλλά από το δεύτερο που σου έλεγα για το στοίχημα θα βγουν περισσότερο κερδισμένοι, σε μια προσπάθεια του Μαρινάκη να πάρει με το μέρος τους τους μικρούς, δείχνοντάς τους ότι ενδιαφέρεται να μεγαλώσει το δικό τους έσοδο σημαντικά, ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό άλλωστε ο Μαρινάκη δεσμεύεται για κεντρική διαχείριση, ενώ ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μέχρι πριν μερικούς μήνες δεν ήταν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Δεσμεύεται για κεντρική διαχείριση, δεσμεύεται ότι ο ίδιος θα μπει μπροστά στις διαπραγματεύσεις με τα συνδρομητικά κανάλια, ώστε να αυξηθεί το έσοδο των μικρών, και γενικώς κάνει κινήσεις προς την αύξηση των χρημάτων που μπαίνουν στα ταμεία των μικρών. Και με το στοίχημα που σου είπα, και κάτι λίγο από αυτήν την μείωση του ποσοστού των τηλεοπτικών συμβολέων, και από το κεντρική διαχείριση, όπου τα χρήματα των τηλεοπτικών συμβολέων για τους μικρούς θα είναι σαφώς ανώτερα. Μια προσπάθεια να μεγαλώσει αυτό ακριβώς, το έσοδο των μικρών, και να θεωρηθεί από τους μικρούς ότι επί της δικής του προεδρίας έγιναν 2-3 πράγματα προκειμένου να αυξηθεί αυτό το έσοδο. Όπως επίσης
μπαίνει στη διαδικασία να δεσμευτεί, να αποκτήσει μια καλή σχέση η Λίγκα και με την Ένωση των Ποδοσφαιριστών, με τον ΨΑΠ, αφού η Λίγκα δεσμεύεται να πληρώσει η ίδια την ασφάλεια όλων των ποδοσφαιριστών της Super League 2, οι οποίοι παίζουν κατά κύριο λόγο ανασφάλιστοι. Έλα. Και αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΨΑΠ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβανομένων Ποδοσφαιριστών, διότι πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παίζουν η Super League 2 ήταν ανασφάλιστοι. Και φαίνεται πως ο Μαρινάκης έχει δεσμευτεί πως η Λίγκα θα βγάλει ένα κονδύλι, η μεγάλη, σε σχέση με τις ομάδες Super League 2, ώστε να ασφαλίσει όλους τους ποδοσφαιριστές που θα παίζουν στην Super League 2. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ΨΑΠ εδώ και χρόνια, που και αυτό μπαίνει μπροστά για να το λύσει. Γενικά, προσπαθεί να κάνει κινήσεις που τους γύρω-γύρω παράγοντες, μικρότερους, ανεξάρτητους ποδοσφαιρικές αρχές, με εξαίρεση την ΕΠΟ με την οποία τη βάζει τελείως απέναντι, να μπορέσει να ικανοποιήσει αιτήματά τους και να τους πάρει με το μέρος τους, βάζοντάς τους όλους με έναν τρόπο απέναντι από την Ομοσπονδία. Πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μάλλον, και αυτός ο πόλεμος μεταξύ Λίγκας, Super League μάλλον, ή του προέδρου της Super League, για να το πω πιο σωστά, με τον πρόεδρο της πρόεδρου της Super League και αντιπροέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω πώς θα πάει μέσα στη χρονιά αυτό. Ήδη από το ξεκίνημα φαίνεται ότι, όχι βέβαια, την ημέρα που ανακοινώθηκε και επίσημα ότι ο νέος πρόεδρος είναι ο κύριος Μπαλτάκος. Είναι δεδομένο ότι θα μπούμε στα χαρακόμματα και είναι δεδομένο ότι η όξυνση θα προκύπτει πάντα λόγω της διαιτησίας. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα που θα μας απασχολεί. Ο Μπένετ, οι επιλογές του, οι διαιτησίες, κυρίως οι ελληνικές επιλογές του, δηλαδή όχι ποιος θα σφυρίζει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα είναι ένας ξένος και λίγο πολύ οι αντιδράσεις θα είναι πολύ χαμηλές. Και φέτος, να ανοίξω μια παρένθεση, Μιχάλη, γιατί το είδα, φέτος μπαίνει κανονικά και ο Άρης μαζί με τους υπόλοιπους, έτσι, που πέρυσι υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση, ας πούμε, για μένα κομική, ας πούμε, ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Ολυμπιακός, ήταν ο ΠΑΟΚ και δεν ήταν ο Άρης, ας πούμε. Από φέτος δεν ισχύει αυτό. Σωστά. Σε όλα τα ντέρμπι των Big Five συμφωνήθηκε αυτό εχθές και αποκλείεται να έχει αντίρρηση και ο Μπένετ. Άλλωστε θα τους πληρώνουν και οι ομάδες τους διαιτητές. Θα έρχονται ξένοι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια μεταξύ των Big Five. Άρα ο τζόγος και το χοντρό παιχνίδι θα γίνεται με όσους θα ορίζει ο Μπένετ, Έλληνες διαιτητές, στα ΠΑΟ Καστέρας, στα Άρης Λαμία, στα Ολυμπιακός Λοβαδιακός, στα Παναθηναϊκός Όφη και στα ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Εκεί θα έχουμε τις περισσότερες αντιδράσεις και τα περισσότερα ζητήματα. Mm-hmm. Φαντάζομαι με τους ξένους πάνω κάτω θα επικρατεί μια ησυχία μέχρι προσπάθουν να αποδειχθεί το αντίθετο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα φαντάζομαι θα είναι με τους Έλληνες ζητητές που θα ορίζονται στα ματς πλην ντέρμπι. Θα είναι μια χρονιά γεμάτη ένταση. Μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία. Δεν θα βαρεθούμε. Βέβαια, υπάρχει αυτός ο μήνας του Μουντιάλ. Ναι, εντάξει. Εκεί θα χαλαρώσει. Θα τελειώσει και ουσιαστικά που είναι τελειώνει ο πρώτος γύρος εκεί. Το έχουν πάει να τελειώσει ο πρώτος γύρος, αν ήταν καλά ή όχι. Θα έχει και άλλα παιχνίδια. 13 Νοεμβρίου. Θα παίξουμε καμιά εβδομάδα περισσότερο από ό,τι θα παίξει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία σταματάει 6-7, αλλά λογικά, γιατί οι υπόλοιποι σταματάνε αρχές Νοεμβρίου, γιατί έχουν φιλικά οι εθνικές ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ. Εμείς θα πάρουμε ένα Σαββατοκύριακο παραπάνω, θα πάμε μέχρι τις 13, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, και θα ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο μέσα στο 22, με δύο αγωνιστικές, μία πριν τα Χριστούγεννα και μία πριν την Πρωτοχρονιά. Ναι, έτσι είναι. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Και μετά θα δούμε γιατί θα γίνει και με τους Ευρωπαίους, θέλω να σου πω. Δηλαδή πόσο θα προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι και αν θα έχουμε ευρωπαϊκά μάτς Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο που έφτασε πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε εκεί κάποια δικά τους μάτς φαντάζομαι θα πάνε παραπίσω ή κάποια μάτς Κυπέλλου. Ναι, σίγουρα. Θέλουν λογικά να έχουν ένα αβάτσο.
Επειδή λέγαμε πριν για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και αυτό το 5% που θα γίνει 1%, το έργο το συγκεκριμένο όσον αφορά στο κύπελο πώς είναι, εκεί που υπάρχει ας πούμε η Κοσμοτέ που, που συμφωνεί ας πούμε κύπελο, ναι. Όχι, στο κύπελο όλο το έσοδο πάει στην ΕΠΟ. Ναι, αυτό θα έλεγα. Η οποία απλώς έχει, ναι, είναι και... κατευθείαν σύμβαση με την ΕΠΟ, δεν έχει καμία σχέση ομάδες. Αυτό θέλω να πω ότι αυτή η σύμβαση, δηλαδή η Κοσμοτέ δίνει 10 ευρώ ας πούμε για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του κυπέλου, έτσι, όλες τις διοργάνωσες. Ναι. Τα δίνει, μιλάει με την ΕΠΟ, συμφωνούν. Έχουν συμφωνήσει, ναι, δηλαδή. Τα δίνει τα λεφτά, έτσι να το πω απλά και κατανοητά για μένα, πρώτα και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Τα δίνει στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ, ναι, μέρος από αυτά τα λεφτά, τα χρήματα που συμφωνεί, μέρος των 10 ευρώ δηλαδή, το μοιράζει στις ομάδες ή όχι? Όχι, όχι. Τίποτα. Όχι, οι ομάδες δεν παίρνουν τίποτα. Οι ομάδες δεν παίρνουν τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Για το κύπελο. Οι ομάδες παίρνουν απλώς μπόνους, ναι, τα οποία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από τα προημιτελικά. Δηλαδή άμα φτάσεις στα προημιτελικά του θεσμού παίρνεις, ξέρω εγώ, παίρνει κάθε ομάδα 50-100 χιλιάδες, δεν θυμάμαι τι. Στα ημιτελικά 300, στο τελικό 500. Αυτό είναι. 500 χιλιάδες παίρνει από 500. Λέω, δεν είμαι ακριβώς. Όχι, όχι. Αλλά okay. Πάνω κάτω εκείνη τα νούμερα. Ναι, από, ναι, ή μαζί. Η ομάδα σου ήταν στο τελικό, όχι, εννοώ. Από. Α. Κάτι, yeah, παραπάνω παίρνει, ξέρω εγώ, ο νικητής από τον φιναλίστ. Ξέρω εγώ, 400 ο νικητής, 400 ο φιναλίστ, 600 ο νικητής. Ναι. Κάπως έτσι είναι τα νούμερα. Α, παίρνουν κάτι δηλαδή προς το πρώτο τέλος, ναι. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι... Ναι, αλλά μέρος των τηλεοπτικών δεν υπάρχουν. Mm. Όλο αυτό είναι μπόνους που προκύπτουν και από το τηλεοπτικό έσοδο. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο του κυπέλου είναι περίπου, μέχρι τώρα τουλάχιστον, 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί του κυπέλου. Υπάρχουν και τα έσοδα από τα εισιτήρια του τελικού, τα οποία επίσης παίρνει η Ομοσπονδία. Δεν τα παίρνουν οι ομάδες. Ναι. Αφέτος κόπηκαν 45.000 εισιτήρια στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αν το βάλουμε με 20 ευρώ το εισιτήριο, χοντρικά μέσο όρο, πήρε η Ομοσπονδία κάπου 1 εκατομμύριο. Ναι. Έχω κρατήσει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου για το τέλος της κουβέντας μας. Από αυτές τις στιγμές που απαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός, από τηλεοπτικός, θα πω φωτογραφικός φακός χθες το βράδυ, ποια είναι αυτή που παίρνει την πρώτη θέση ή ποιες είναι αυτές, να το κάνω πιο εύκολο, δεν θα σε δυσκολέψω τώρα επειδή είσαι και σε φάση χαλαρή, ποιες είναι αυτές που ανεβαίνουν στο βάθρο? Εντάξει, πιο ωραία είναι η φωτογραφία της στρογγυλής τραπέζης. Δεν ξέρω αν χρυσό είναι μετάλλιο εκεί. Ναι, το χρυσό. Είναι 14 ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι, οι περισσότεροι είναι ιδιοκτήτες. Ξέρω εγώ από τους 14 που είναι εκεί, οι 9, οι 10 πρέπει να είναι ιδιοκτήτες και έχει και 3-4-5 πώς είναι, ναι, εκπρόσωποι. Mm. Όλο αυτό είναι. Χρυσό μετάλλιο. Αργυρό, ναι, με ασημένιο. Το ίδιο είναι, ναι. Ποιος άρεσε ένα πολύ? Άρεσε... για Μιχάλη Τσόγο, ο Γιώργος Αγόρας ρωτάει, είναι στην τοποθεσία Λίμπερο 107,4, προβληματισμένος και ρωτάει το Μιχάλη Τσόγο. Ασημένιο μετάλλιο, τώρα ναι, εσένα... Όχι εμένα πάλι, ο Γιώργος Αγόρας ρωτάει το Μιχάλη Τσόγο. Προσπαθώ να καταλάβω τι προσπαθείς να εκμεύσεις. Τίποτα. Είναι βέβαιο ότι προσπαθείς να εκμεύσεις. Τίποτα. Είμαι αθώος, κύριε Πρόεδρε. Να μπω στον μήκο σχήματός σου. Να συντονιστώ με τις κεραίες. Μη το φοράς σε μένα, δεν μου κάνει. Είναι μικρό το νούμερο. Πάρ' το εσύ. Εγώ πήρα, έδωσα χρυσό μετάλλιο. Καλά. Το χρυσό μετάλλιο, και ξέρεις τι έχει το μετάλλιο. Τι είναι σκαλισμένο στο μετάλλιο? Το παγώνι. Λοιπόν, ασημένιο και χάλκινο δεν θα έχουμε. Εφανισάρα καλή εκεί. Εφανισάρα, μία είναι η εφανισάρα η καλή. Μία είναι. Που τόσο αγαπήσαμε. Επανεμφανισάρα, να το πω, άντε. Να σε βοηθήσω. Α, επανεμφανισάρα, Γιάννης Κομπότης. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ο μεγάλος Γιάννης Κομπότης. Ο μεγάλος Γιάννης Κομπότης. Ναι, ναι.
Guest star της βραδιάς. Είναι, νομίζω αυτή. Δηλαδή, περίμενα στο χρυσό εκεί να το, χρυσό εκεί να το δώσαμε. Όρισε, το ασημένιο πάει σε όλες τις φωτογραφίες που είναι μέσα ο Γιάννος. Ό,τι έχει μέσα κομμότι, ασημένιο μετάλλιο. Έχω τις φωτογραφίες, σε λίγο θα τις... όσες μας έχουν στείλει, ήταν και ο Πάρης χθες εκεί. Όσες φωτογραφίες έχουμε, θα ανεβάσουμε σε λίγο μόλις τελειώσει η εκπομπή στη σελίδα του Λιμπερό της Δύο Κόσμος όλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες. Είναι μια στιγμή αυτή η χθεσινοβραδινή που δεν θα τη δούμε εύκολα μες τη χρονιά, οπότε δεν θα την ξαναδούμε μάλλον, οπότε είναι και ιστορικές οι φωτογραφίες αυτές χθες το βράδυ. Μάλιστα, αυτά. Με τα γραφικά δεν είπαμε τίποτα, δεν έχει και τίποτα. Τώρα είμαστε και εν όψη των αγώνων, εδώ είμαστε ήσυχοι. Και αύριο μέρα είναι. Και αύριο μέρα είναι. Καλή συνέχεια, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλιώς ο πάγος, τον καφέ. Γεια σας.